Απροσδόκητα ευχάριστη τροπή πήρε το σημερινό διδακτικό πρόγραμμα στο 6ο Γυμνάσιο του Βόλου, όπου μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη γνωστή σεφ, συγγραφέα βιβλίων μαγειρικής και καθηγήτρια σε Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, Μαρία Εκμεκτσίογλου, που επισκέφθηκε το σχολείο στο πλαίσιο της παρουσίας της στο Βόλο, όπου αυτό το διήμερο λαμβάνει μέρος στις επετειακές εκδηλώσεις του Δήμου για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή. Τα παιδιά σίγουρα ζουν σε μια πολύ μοντέρνα εποχή πλέον, μια εποχή που κυριαρχεί το ίντερνετ, το Instagram και το Facebook. Και όλα αυτά τα βάζουν τα παιδιά σε μια διαδικασία μόνο μελλοντολογικά να ασχολούνται, αν είναι σωστή λέξη. Οπότε εμείς πρέπει να είμαστε εδώ για να τους θυμίζουμε ότι έχουν και ένα ένδοξο παρελθόν. Και αυτό το ένδοξο παρελθόν πρέπει να το γνωρίζουν πολύ καλά και αυτοί με τη σειρά τους, γιατί τα περισσότερα παιδιά έχω την εντύπωση ότι είναι από οικογένειες που έχουν έρθει από τη Μικρά Ασία και πρέπει να γνωρίζουν έστω και τα λίγα, αλλά τα πολύ σημαντικά πράγματα που είναι μέσα στο DNA τους, που είναι θέματα που υπάρχουν στο αίμα τους, από τους προγόνους τους. Όλοι οι συνάδελφοι προσπαθούμε όλα τα χρόνια, εμείς τουλάχιστον είμαστε 22 χρόνια εδώ στο δυναμικό του σχολείου, να ανοίγουμε τους ορίζοντες και να έχουμε πολλούς καλεσμένους, να βγάζουμε τα παιδιά έξω, να μαθαίνουν πράγματα πέρα από το κλασικό, το βιβλίο, το μαυροπίνακα και τους υπολογιστές. Δηλαδή η επαφή με πρόσωπα, προσωπικότητες, ειδικά από άλλες χώρες, είναι πάρα πολύ σημαντικό για να ανοίξουν τους ορίζοντες. Η κυρία Εκμεκτσίογλου μίλησε στους μαθητές του 6ου Γυμνασίου Βόλου για τις γεύσεις της Μικράς Ασίας. Η προσωπική της φίλη Βίκη Πατσαρούχα, που είναι φιλόλογος στο 6ο Γυμνάσιο, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην πραγματοποίηση της σημερινής επίσκεψης. Η φιλία μας αυτή ξεκίνησε πριν περίπου 8 χρόνια, όταν έψαχνα για ένα πρόγραμμα που θα έκανα με τους μαθητές μου για να τους πάω στην Κωνσταντινούπολη και στα παράλια. Σε εκείνο το ταξίδι προσπαθήσαμε, μαζέψαμε υπογραφές και μαζί με τον Πατριάρχη, τον οποίο εμείς όσοι τον ξέρουμε τον λέμε παππού, προσπαθήσαμε να ανοίξουμε τη θεολογική σχολή της Χάλκης και εγώ εδώ είχα μαζέψει υπογραφές και είχα πάει να τις επιδώσω. Εκείνο το καλοκαίρι, γιατί ποτέ πουθενά δεν πάω τα παιδιά αν δεν έχω πάει η ίδια, είχα γνωρίσει τη Μαρία. Ρωτήσαμε την κυρία Εκμεκτσίογλου, που ζει και δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην Κωνσταντινούπολη, για το πρωτοφανές κλίμα έντασης στις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας τους τελευταίους μήνες. Μεταξύ των λαών πάντοτε υπάρχει αγάπη. Εγώ λέω πάντοτε ένα καλό τραπέζι ενώνει τα έθνη. Εγώ θέλω να καθίσουν σε ένα ωραίο τραπέζι με ωραία εδέσματα, ελληνικά και μικρασιάτικα, όλη πολιτική και μεταξύ ωραίου μεζέ, φαγητού και ενός ωραίου ποτού να τα βρούνε μεταξύ τους, γιατί το φαγητό ενώνει, η γαστρονομία ενώνει.